Την υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη για τις προεδρικές εκλογές του 2023 προκρίνει η γραμματεία του ΑΚΕΛ. Στην συνεδρίαση της Μεγάλης Τρίτης, 5 από τα 7 μέλη του σώματος τάχθηκαν υπέρ της διερεύνησης των προοπτικών για ενδεχόμενη υποψηφιότητα του απερχόμενου διαπραγματευτή και άλλα 2 μέλη στη διαβούλευση με τον ανεξάρτητο υποψήφιο Αχιλιά Δημητριάδη. Αμέσως μετά το Πάσχα και πιθανόν την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη θα συνέλθει το 19 μελές πολιτικό γραφείο για νέα συζήτηση και έγκριση των εισηγήσεων. Ακολούθως, οι σχετικές αποφάσεις θα τεθούν ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος που θα συνεδριάσει σύμφωνα με πληροφορίες στις 7 Μαΐου για να επιλεγεί ο εκλεκτός της Εζεκία Παπαϊωάννου για τις προεδρικές εκλογές. Τα μέλη της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης που θα συγκληθεί λίγο μετά τα μέσα Μαΐου θα επικυρώσουν την υποψηφιότητά. Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Στέφανος Στεφάνου, σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, με θέμα συζήτηση στις προεδρικές εκλογές, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι στο ΑΚΕΛ κερδίζει έδαφος η στήριξη ενδεχόμενης υποψηφιότητας Μαυρογιάννη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ΑΚΕΛ έχει τις διαδικασίες του και βρίσκεται σε αυτές τις διαδικασίες και θα τις συνεχίσει αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονται σε έναν προχωρημένο στάδιο. Επομένως, δεν θα σχολιάσω το συγκεκριμένο όνομα, όπως δεν έχω σχολιάσει και άλλα ονόματα για τα οποία έχω ερωτηθεί. Οι κύριοι Στεφάνου και Σιζόπουλο συμφώνησαν να παραμείνουν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, ενώ ούτε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ θέλησε να σχολιάσει αν ο κύριος Μαυρογιάννης θα μπορούσε να αποτελεί τον κοινό υποψήφιο σε ενδεχόμενη συνεργασία ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ. Στόχος ο δικός μας, όπως είναι και η απόφαση της συγκέντρωσης, είναι με ορθολογικό τρόπο να καταγράψουμε συγκλήσεις και αποκλήσεις τόσο πάνω σε θέματα που αφορούν την κυβερνητική πολιτική, όσον αφορά και το θέμα των υποψηφίων, μη αποκλείοντας και τους αρχηγούς των συνεργαζόμενων κομμάτων. Το απόγευμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέδωσε ανακοίνωση και απάντηση στα σημερινά πειρά του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Σε κάθε συνάντηση και κάθε ενέργεια του κυρίου Στεφάνου αναδεικνύεται η στήρα στόχευση του ΑΚΕΛ. Μηδέν πρόγραμμα, μηδέν προτάσεις, απλά να φύγει ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την εξουσία. Είναι τέτοια η αιμονή και το μένος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ σε συνδυασμό με τον άκρατο αρνητισμό που τους χαρακτηρίζει, που τα βλέπουν όλα μαύρα.